Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Μόλις έκανα τα πρώτα δύο βίντεο μου για το αγγλικό μου κανάλι. Θα βάλω το link για το αγγλικό μου κανάλι εδώ κάτω, για όσες θέλετε να το ακολουθήσετε. Το αγγλικό μου κανάλι θα είναι περισσότερο σε στυλ vlog και σε στυλ... Δηλαδή δεν θα έχει καθόλου make-up tutorials και αυτά, θα είναι κάπως διαφορετικό από το ελληνικό κανάλι. Γιατί το αγγλικό μου κανάλι λέγεται The Rambler και είναι περισσότερο για πράγματα που απασχολούν εμένα, για πράγματα που σκέφτομαι και για πράγματα που με προβληματίζουν. Ενώ το ελληνικό κανάλι είναι πιο κάπως, όχι επιφανειακό ας το θέσω, αλλά πιο ελαφρύ. Δηλαδή μιλάμε για τα χόμπις μου, για τα σκυλάκια μου, για το μακιγιάζ, για τα αγαπημένα προϊόντα ή σας απαντάω σε απορίες όσον αφορά ιατρικά θέματα. Αλλά το αγγλικό κανάλι θα είναι περισσότερο προσωπικό και θα αναφέρεται σε περισσότερο προσωπικές απόψεις. Γι' αυτό και το ελληνικό κανάλι θα έχει τα σχόλια πάντα ανοιχτά. Δηλαδή, στο ελληνικό κανάλι, ό,τι και να γράψετε, είναι fine, ας πούμε, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, γιατί μιλάμε για... Αλλά αν θα κάνω κάποιο πιο προσωπικό βίντεο στο αγγλικό κανάλι, θα πιστεύω ότι θα κοιτάω τα σχόλια πριν τα δημοσιεύσω, γιατί θα απευθύνομαι και σε πολύ διαφορετικό κοινό. Και δεν ξέρω, ίσως ας πούμε, θα κάνω και πολύ διαφορετικά βιντεάκια. Ο λόγος που τα διαχωρίζω και ο λόγος που κάνω αγγλικό κανάλι, σας έχω πει, είναι γιατί θέλω να επικοινωνήσω με ανθρώπους του εξωτερικού. Όχι ότι με πειράζουν οι άνθρωποι του εσωτερικού, αλλά με τους ανθρώπους του εσωτερικού μπορώ να επικοινωνήσω από το ελληνικό κανάλι. Τι άλλο ήθελα να σας πω? Ήθελα να σας πω τίποτα άλλο. Ήθελα να σας πω, αλλά δεν θυμάμαι τι ήθελα να σας πω. Ήθελα να κάνω μίσεις, δηλαδή don'ts Απριλίου. Και είχα και αρκετά πράγματα που με απογοήτευσαν τον Απρίλιο. Μάπα εντελώς, αλλά δεν θυμάμαι που τα έβαλα. Γιατί τα χωρίζω, τα βάζω σε ένα κουτί για να σας τα δείξω. Αλλά δεν μπορώ να τα βρω. Τέλος πάντων, θα τα βρω κάποια στιγμή. Το πολύ πολύ θα το κάνω στο blog. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τις ευχές σας, για την εγχείρηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εξεπλάγει, πραγματικά, που με γράψετε τόσα πράγματα για την εγχείρηση, δεν το περίμενα. Δηλαδή τόσα περαστικά και τόσα σιδερένια και τόσα κουράγια που μου δώσατε, απλά να κάνω εγχείρηση κάθε μέρα. Σοβαρά, δηλαδή κατενθουσιάστηκα, παιδιά. Κατενθουσιάστηκα. Δηλαδή, που με έδειξε το Star και τα λοιπά, χαίστηκα. Εντάξει, ας μην είχε πλάκα. Είχε μια φάση με ένα κυγαλάζον τέτοιο, αλλά δεν με έδειξε καθόλου. Αυτό πραγματικά όμως το χάρηκα ήταν που με είπατε όλες να περαστικά και θα γίνεις καλά και μη στεναχωριέσαι και όλες μου είπατε έτσι με την άρκωση, αλλιώς με την άρκωση. Δηλαδή, ειλικρινά, πολύ πολύ το χάρηκα. Πάρα πολύ το χάρηκα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ την καρδιά μου. Αυτά. Είμαι λίγο ανοργάνωτη τελευταία και έχουν πέσει οι ρυθμοί μου, αλλά θα με συγχωρέσετε γιατί περνάω μια φάση τώρα. Πρέπει να στρωθώ στη δουλειά και δεν μου αρέσει καθόλου εμένα αυτό. Θα κάνω βιντεάκια. Γιατί λέτε να τώρα που θα κάνεις, όχι, θα κάνω βιντεάκια. Τουλάχιστον 1-2 την εβδομάδα. Απλά δεν θα κάνω 7 και 8 όπως έλεγα θα κάνω. Αυτό. Και να σας δείξω ένα τέλειο προϊόν. Ένα τέλειο προϊόν. Παιδιά, να σας το δείξω. Δεν ξέρω αν σας το έχω δείξει. Λοιπόν. Το πήρα από την Αγγλία. Το βρείτε και στο eBay όμως. Παντού μπορείτε να το βρείτε. Θα σας το φανεί. Λοιπόν, λέτε Bio Oil. Παιδιά, είναι τέλειο. Δεν ξέρω αν σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό το πράγμα. Είναι για σημάδια για ραγάδες, για δυσχρωμίες, για κύρανση και για αφυδάτωση. Είναι ένα λαδάκι για το πρόσωπο και για παντού. Παιδιά, μυρίζει τέλεια. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Εντάξει, τέλεια. Μυρίζει ωραία, σαν λαδάκι. Είναι εντελώς φυτικό. Δεν έχει τίποτα το συνθετικό, νομίζω, και δεν βλέπω εδώ. Αλλά τα είχα διαβάσει στην Αγγλία όταν το πήρα, είχα διαβάσει τα ingredients και ήταν όλα φυτικά, νομίζω, πολύ ωραίο. Και παιδιά, δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ, οπότε νιώθω το δέρμα μου άσχημα, το καθαρίζω καλά με peeling
Και βάζω μετά, παιδιά, από αυτό και κοιμάμαι με αυτό τη νύχτα. Και την άλλη μέρα το δέρμα μου είναι πάρα πολύ ενυδατωμένο. Και αν φανταστείτε ότι εγώ έχω λιπαρό δέρμα και βγάζω σπυράκια και δεν έχει πειράξει καθόλου. Και έχω διαβάσει και σε άλλα blogs, εγγιούλες που το βάζανε και δεν έκαναν αγάδες. Και είναι και φτηνό, δεν είναι ακριβό. Είναι, και κρατάει πολύ γιατί το λάδι, όσο την οποία δεν χρειάζεται να βάλεις πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Επίσης, ένα άλλο προϊόν που σας είπα ότι μου άρεσε για αυτό το μήνα είναι αυτή η Bepanthol. Πολύ καλή. Ακόμα και αν θέλετε μόνο για τα μάτια να τη χρησιμοποιείτε, εγώ τη χρησιμοποιώ σε όλο το πρόσωπο. Παιδιά, πολύ καλή. Αξίζει τα λεφτά της. Είναι μια απλή ενυδατική και η Λούση το έχει στο δικό της το βίντεο. Θα το δείτε, Λουκιάκι, νομίζω. Θα ψάξω να βρω και να σας βάλω το link κάτω. Το Λουκιάκι. Πώς λέει το κανάλι σου, Λουκιάκι 89. Τέλος πάντων. Η Λούση το χρησιμοποιεί αυτή τη κρέμα και αυτή της αρέσει πάρα πολύ, όχι στο πρόσωπο, μόνο στα μάτια. Εμένα με βολεύει και στο πρόσωπο. Είναι 14 ευρώ και είναι 50 ml. Για τα μάτια αυτή είναι τρομερή τιμή. Έχει αγγλία, που είναι πάρα πολύ καλό, γιατί σημαίνει ότι η κρέμα παραμένει αναλύωτη εδώ μέσα και δεν χαλάει και βάζετε όσο θέλετε εσείς με την αγγλία. Είναι δηλαδή και πολύ υγιεινός ο τρόπος που έρχεται η Bepanthol. Πραγματικά αξίζει τα λεφτά της. Τι άλλο μετά ήθελα να σας πω, Α, όπως έδειξε και η Μάρα στο κανάλι της, Mrs. Burlesque, το Aussie Miracle Moist Shampoo, τα όσοι τα σαμπουάν, δηλαδή αυτό μυρίζει σαν Big Bubble, παιδιά, είναι τέλειο. Βέβαια θέλει και conditioner μετά, αν έχετε, δεν είναι δηλαδή τόσο πια Miracle Moist. Εντάξει, θέλει και το conditioner του, αλλά είναι πολύ καλό. Αυτά, τι άλλο να σας πω, τα μαλλιά μου όπως βλέπετε μεγαλώνουν. Τώρα άρχισα τα βγήσω και τα πιάνω ψηλά. Να προσέχετε τα κουνούπια, έχουν αρχίσει και βγαίνουν κουνούπια, να πάτε να αγοράσετε αντικουνουπικά να βάζετε στο σπίτι σας, να πάρετε μια φενιστήλ σε περίπτωση να έχετε στην τσάντα σας που σας τσιμπήσει κανένα κουνούπι, γιατί έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν τα άτοιμα. Θα σας κάνω και ένα βιντεάκι να σας δείξω και τον καυκουλίνο μου, τον Κάφκα μου, έτσι το βάφτισα τελικά το καυκάσιο, Κάφκα. Τώρα δεν τον έχω εδώ, τον πήγαμε στο χωριό για να τον παίζει ο Χατς, για να έχει πολύ, για να παίζει και να μπορεί να κοιμάται το βράδυ και να μην κλαίει. Θα σας το δείξω γιατί μεγάλωσε αρκετά το καλό μου το σκυλάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σαν βελεντζούλα, είναι ένα κουδάκι τέλειο. Η Σούζη κοιμάται γιατί πάλι έχει προβλήματα με το στομάχι της, πάλι φωνάει το στομάχι της. Δεν ξέρω αυτό το σκυλί θα το κάνω, είναι πάρα πολύ φιλάσθενο. Και αυτά, πάλι με έπιασε λογοδιάρια, φιλάκια πολλά, θα τα πούμε σε... Α, δεν ξέχασα το βίντεο για τις πολυκυστικές, το ετοιμάζω, απλά είναι δύσκολο κοριτσιά. Είναι δύσκολο, είναι πολύ επιστημονικό, είναι βαθύ και με έχετε βάλει σε μεγάλη έρευνα. Ξεδέρφη μου έχει πολυκυστικές η καημένη και έβγαλε σπυράκια. Και είναι το δίλημα δηλαδή τώρα. Να πάρω δυνατά αντισυλληπτικά να φύγουν τα σπυράκια και να γεμίσω κυταρίτιδα και να βάλω κιλά. Ή να πάρω ελαφρά αντισυλληπτικά να μην φύγουν τα σπυράκια και να μην πάρω κιλά. Είναι και αυτό ένα δίλημα. Είναι δύσκολα, γενικά είναι δύσκολα όταν βγάζεις τρίχες στα μούτρα και βγάζεις πυράκια στα μούτρα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί ό,τι και να λέμε, όταν είναι από εσωτερική, δηλαδή όταν δεν είναι κάποια μόλυνση εδώ εξωτερική να πεις ότι θα προσέξω, ότι βγαίνουν από τους αρμόνες, από μέσα, επειδή το έχω ζήσει, δεν έχει νόημα ό,τι και να βάλεις στα μούτρα σου. Δεν έχει νόημα, είναι δηλαδή τρέλα, τρέλα. Εγώ είχα σπυράκια από εδώ μέχρι εδώ, αφού με έβλεπε ο κόσμος και απορούσε. Ξέρεις τώρα, αν είσαι και φαρμακοποιός και να είσαι και τρίτη σπηριά, είναι σαν να... σαν είσαι θετικός και να έχει μουστάκι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, αν είστε θετική και έχει μουστάκι, βγάλετε το. Εγώ έχω μουστάκι, λίγο εδώ. Αλλά εντάξει. Δικαιολογούμε. Είναι λίγο. Τα στρίβω. Μόνο το αγόρι μου το προσέχει αυτό το πράγμα. Μου λέει ότι έχω μουστάκι. Μου λέει τα μαλλιά μου είναι σαν ούφο. Positive reinforcement. Και το προσπαθώ να τον πείσω να κάνω με τον boyfriend tag, αλλά δεν θέλει. Τόσο θέλει να κάνει δουλειές. Business. Άρα. Τι να πεις. Αυτά. Α, και θα κάνω και ένα βιντεάκι. Θα σας μιλάω γενικά και για τέτοια. Γιατί αύριο θα πάω
πάω μια κοπέλα να διαλέξει νηφικό. Οπότε θα έχω πολλά να σας πω μετά. Θα κάνω βιντεάκι ακριβώς μετά που θα πάμε στο μαγαζί για να σας πω τι νηφικά είδαμε. Μπορεί να, αν μου επιτρέψει, να βγάλω και μερικές φωτογραφίες για εσάς που σας ενδιαφέρει να γίνετε νύχτες και να σας πω και τιμούλες. Τέλεια. Λοιπόν, φτάνει. Πολλά είπα. Τα λέμε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!